Φίλες και φίλοι, συναδέλφοι και συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της κρίσης και της πανδημίας, μεγάλωσαν συνολικά τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες. Μεγάλωσαν τα άγχη, τα οικονομικά βάρη και η ανασφάλεια. Και αυτό έχει τεράστια αντανάκλαση και στα παιδιά. Έτσι, βλέπουμε σήμερα να γίνεται αρκετή συζήτηση και υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός και ανησυχία σε εκπαιδευτικούς και γονείς γύρω από τα ζητήματα της συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο, της λεγόμενης ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού μέσα στο σχολείο. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να κατανοηθούν καλά οι συνθήκες, το έδαφος μέσα στο οποίο γεννιούνται και αναπαράγονται αυτές οι κοινωνικές συμπεριφορές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε αυτά τα φαινόμενα να τα κατανοήσουμε και κατά συνέπεια να τα αντιμετωπίσουμε. Οι αιτίες του προβλήματος πρέπει να αναζητηθούν μέσα στην κοινωνία, μέσα στο ίδιο το κοινωνικό σύστημα και το σχολικό περιβάλλον που από την ίδια τη φύση του καλλιεργεί τον ατομισμό και τον ανταγωνισμό. Καλλιεργεί την αντίληψη «ο θάνατός σου η ζωή μου». Πόσες φορές δεν ακούει ο μαθητής ότι πρέπει να κοιτάς την πάρτη σου, να βρει έναν τρόπο να βολευτεί ο ίδιος και να μην νοιάζεται για το τι κάνουν οι άλλοι. Και όλα αυτά προφανώς αναπαράγονται και από το εκπαιδευτικό σύστημα με τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο, βάζοντας μαθητές να κυνηγούν τις επιδόσεις, τους βαθμούς και τα πολλά προσόντα. Στα πλαίσια αυτά, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, οι τέχνες και ο αθλητισμός έχουν μπει στο περιθώριο και έχουν εξοβελιστεί από το σχολικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων. Η ίδια η μετατροπή της μόρφωσης και της υγιούς κοινωνικοποίησης σε δεξιότητες σμπαραλιάζει κυριολεκτικά την προσωπικότητα του νέου ανθρώπου. Του αποστερεί βασικές ανάγκες που έχουν στην παιδική, την εφηβική του ηλικία, ακόμα και στα υπόλοιπα πρώτα χρόνια της ενήλικης πλέον νεότητάς του. Ποιος θα δώσει λύση? Παρουσιάζονται σαν επίδοξοι σωτήρες αυτοί που καταδικάζουν τους μαθητές και τις οικογένειές τους στη φτώχεια, την ανασφάλεια, την κρίση, που καλλιεργούν την ναρκοκουλτούρα, το διαχωρισμό των ναρκωτικών σε σκληρά και μαλακά, αυτοί που με την πολιτική τους αναπαράγουν την ανισοτιμία και την καταπίεση της γυναίκας, την εικόνα της ως σκεύος ειδονής. Πιστεύει λικρά κανείς ότι υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο με παρεμβάσεις αγγελέων, με πλατφόρμες ή με περιπολίες μαθητών και καθηγητών σε ρόλο αστυνομικού στα διαλύματα ή με το θυσμό του σχολικού διαμεσολαβητή? Αν λοιπόν θέλει κάποιος να μιλήσει για βία, πρέπει να κοιτάξει λίγο πιο πέρα και μάλιστα κυρίως πέρα από τους τέσσερις τείχους της οικογένειας ή του σχολείου. Γιατί βία είναι μέσα στο σχολείο το ένα παιδί να έχει πρόσβαση σε εξωσχολική στήριξη και το άλλο όχι. Βία είναι το ένα παιδί να οργανώνει το χρόνο για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και για να περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο και το άλλο να έχει συμβιβαστεί με τους φραγμούς που ορθώνονται μπροστά του για σπουδές. Βία είναι να μην μπορείς να πας διακοπές και ο συμμαθητές σου να λέει πόσο ωραία πέρασε το καλοκαίρι. Βία είναι να ακούς τα μπράβο του δασκάλου και του καθηγητή και εσύ συνεχώς να είσαι το ξύλο το απελέκητο που πρέπει να τελειώνει το σχολείο νωρίς-νωρίς για να μάθει καμιά τέχνη. Βία είναι να δουλεύουν οι γονείς 10-12 ώρες καθημερινά, 6 και 7 μέρες τη βδομάδα, όπως γίνεται στις τοπικές βιομηχανίες τροφίμων και νερού, και να μην βρίσκεται όλη η οικογένεια μαζί, ώστε να κουβεντιάζει, να χαλαρώνει, να κάνει ό,τι επιθυμεί. Αλήθεια, η κυβέρνηση που δήθεν κόπτεται για τη βία στα σχολεία, πόσο ειλικρινής είναι όταν είναι αυτή που υποστηρίζει με τα μπούνια τη βία του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που έχει βομβαρδίσει και καταστρέψει ολοκληρωτικά σχολεία, διαμελίζοντας μικρά παιδιά που παίζουν σε γειτονιές, σπέρνοντας το θάνατο σε σχεδόν 20.000 παιδιά, που το Υπουργείο Παιδείας και τα παπαγαλάκια της από τη μια κάνουν μαθήματα για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό και από την άλλη φημώνουν τους εκπαιδευτικούς που αναζητούν μαζί με τους μαθητές την αλήθεια, που μιλούν για τους λαούς που αγωνίζονται και δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Έχουμε χρέος ως εκπαιδευτικοί όχι απλά να γυρίσουμε την πλάτη στα δίθεν εκπαιδευτικά προγράμματα ξεπλήματος στη δολοφονική συμμαχία στο ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ατοϊκή βάση του ακτίου, αλλά να αποκαλύπτουμε το ρόλο του στη γενοκτονία ολόκληρων των λαών, όπως η Παλαιστίνη. Να μιλάμε στους μαθητές μας για τις μεγαλειώδεις στιγμές ιστορίας μας, όπου όταν ο λαός αποφάσισε να τα βάλει με τους χειρούς αυτού του κόσμου, έφερε τα πάνω κάτω. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, φίλες φίλοι, ως εκπαιδευτικοί έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και προβληματιζόμαστε θετικά από το κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ για μια κοινωνία που θα έχει στο νου της το παιδί, κάθε παιδί. Από την ολοκληρωμένη πρότασή του για τη σύγχρονη προσχολική αγωγή και το ενιαίο 12χρονο σχολείο σύγχρονης γενικής παιδείας.
από το κάλεσμα για τη συγκρότηση ενός πλατιού διοικητικού μορφωτικού ρεύματος με σκοπό την πραγματική ανανέωση του σχολείου και του περιεχομένου του, που θα παλεύει για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλα τα παιδιά, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, την επιστήμη με την τέχνη και τον αθλητισμό, που θα τσακίσει το σημερινό αυταρχικό πλαίσιο, τις απειλές και τις διώξεις, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να διδάσκει μέσα στην τάξη τις άπιες αξίες του κοινωνικού συστήματος της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και των πολέμων, που θα απελευθερώνει τον εκπαιδευτικό ώστε αβίαστα και με επιστημονική μεθοδολογία να γίνεται πραγματικός παιδαγωγός που θα μορφώνει ολόπλευρα τους μαθητές του. Την Τετάρτη, οι εκπαιδευτικοί απεργούμε και διαδηλώνουμε για τα μεγάλα προβλήματα των σχολείων που έχουμε παλέψει από την αρχή της χρονιάς, με επιτυχία σε μεγάλο βαθμό, όπως την κατάργηση όλων των συγχωνεύσεων τμήματων στο νομό Πρέβεζας. Απεργούμε και διαδηλώνουμε για αυξήσεις μισθούς και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια σε επεργαστοπαστικές και τρομοκρατικές διώξεις μέσα από τις οποίες επιχειρούν να υποτάξουν τον κλάδο. Μαζί με τους φυσικούς συμμάχους μας, τους συλλόγους και τις ενώσεις γονέων, θα διεκδικήσουμε στους δρόμους του αγώνα λύσεις στα καυτά προβλήματα των σχολείων με το βλέμμα μας στραμμένο στη μεγάλη πανεργατική απεργία του Νοέμβρη. Τώρα είναι η ώρα, το δεν πάει άλλο, να γίνει φωνή που διεκδικεί ξεκάθαρα λεφτά για μισθούς, παιδεία, υγεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία. Αυτή η φωνή πρέπει να πάει από σχολείο σε σχολείο, από γειτονιά σε γειτονιά. Να μάθουν όλοι οι εργαζόμενοι τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα σχολεία και με το βλέμμα στη γενική απεργία του Νοέμβρη. Καλή συνέχεια.